τον λόγο στον τελευταίο για όλο το συνέδριο, όχι μόνο αυτό το πάνελ, έτσι, ομιλητή, τον κύριο Κουτσογιάννη, ο οποίος είναι σύμβουλος διοίκησης της ΕΝΚΑΣ, ο οποίος ακριβώς και ως εκ της φύσεως και της συγκεκριμένου προορισμού της εταιρείας του, θα αναφερθεί σε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ επίσημο, δηλαδή το πώς το φυσικό αέριο μπορεί, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, στην περιφέρεια της πατρίδας μας, να λειτουργήσει ως ένας τροχός ανάπτυξης. Κύριε Κουτσογιάννη, με ευρύτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε και την επίσης της ΣΥΡΙΣ. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα κύριε Μεταξά, καλησπέρα και στους όσους παρακολουθούν το συνέδριο. Πραγματικά και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και χρήσιμο. Όλοι όσοι εργαζόμαστε στον κλάδο της ενέργειας να μπορούμε να έχουμε μία ουσιαστική επικοινωνία μέσα από τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες μας φέρνουν όλους πιο κοντά και εν πωλής, επειδή όλοι μας εξυπηρετούμε τους ίδιους στόχους, είναι σημαντικό να έχουμε δυνατότητα να παρουσιάζουμε τις θέσεις μας και να καταλήγουμε σε συγκλήσεις των απόψεών μας. Εμείς λοιπόν όντως είμαστε, καταρχάς να πω ότι είμαστε η νεότερη εταιρεία η οποία έχει αναπτυχθεί στον κλάδο της διανομής του φυσικού αερίου. Ουσιαστικά μπορέσαμε να ενταχθούμε σε αυτή την προσπάθεια της ανάπτυξης του κλάδου διανομής φυσικού αερίου, κυρίως χάρη στην απελευθέρωση αγοράς, η οποία υλοποιήθηκε το 2018. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση αναφερόμενος εξ αρχής σε θέματα που αφορούν το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το σημαντικό είναι λοιπόν ότι παρότι πράγματι σήμερα βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία υπάρχει ένταση επενδύσεων, παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι το φυσικό αέριο έχει έρθει στην Ελλάδα με πολύ σημαντική καθυστέρηση έναντι άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Και αυτό το οποίο δυστυχώς παρατηρείται σήμερα είναι ότι 20 χρόνια μετά υπάρχει μια πολύ μεγάλη υστέρηση στην ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια, με εξαίρεση φυσικά τη Θεσσαλία, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και από τον κύριο Μπακούρα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου δεν έχει καλύψει ακόμη μεγάλες περιφέρειες της χώρας, όπως είναι η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία, η Δυτική Ελλάδα και μέρος της Πελοποννήσου. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, αυτός ακριβώς θεωρούμε εμείς ότι ο μέχρι πρώτος περιορισμός της ελεύθερης εισόδου στην αγορά φυσικού αερίου είχε ως αποτέλεσμα αφενός την ύπαρξη υψηλών τιμών, αφετέρου την αργή διείσδυση και σε τελική ανάλυση τον αποκλεισμό της ελληνικής περιφέρειας από τη χρήση του φυσικού αερίου. Παρότι η απελευθέρωση της αγοράς του 2018 έφερε αλλαγή των δεδομένων, εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη τόσο η πολιτεία όσο και η ρυθμιστική αρχή να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στις ανάγκες μιας πραγματικά απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, προς όφελος των τελικών καταναλωτών, κυρίως με ταχύτητα όσον αφορά τις αποφάσεις, αλλά και ισοτιμία έναντι όλων των δρόμων στην αγορά διανομής του φυσικού αερίου. Εκείνο λοιπόν το οποίο παρατηρείται στην Ευρώπη σε σύγκριση με την Ελλάδα είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν αναπτυχθεί σημαντικές υποδομές και μέσω δικτύων αγωγών και το τελευταίο διάστημα μέσω υποδομών συμπιεσμένου φυσικού αερίου αλλά και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ακριβώς αυτή η μεγάλη διείσδυση που παραδίδεται στις ευρωπαϊκές χώρες έχει αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος ο οποίος θα μπορούσε να διαδραματίσει κάλλιστα το φυσικό αέριο και στην Ελλάδα. Πολύ συνοπτικά να αναφερθούμε σε κάποια θέματα της αγοράς όπως είναι αυτή τη στιγμή. 63,1 εκατομμύρια μεγαβατόρες καταναλώθηκαν στην Ελλάδα το 2020, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά περίπου 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 54% καταναλώθηκε μέσω του δικτύου αγωγών και το υπόλοιπο 46% μέσω του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεπιθούσας. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό και δείχνει και την υστέρηση ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στη διείσδυση στην υπόλοιπη χώρα του φυσικού αερίου είναι η κάρτα αυτή που σας παρουσιάζω τώρα, η οποία δείχνει ότι σχεδόν το 65% της καταναλωσκόμενης ενέργειας έχει απορροφηθεί από τους ηλεκτροπαραγωγούς. Ένα 19% αφορά
την χρήση μέσω των δικτύων διανομής και το υπόλοιπο 16% αφορά πολύ μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες λαμβάνουν ουσιαστικά παροχή απευθείας από το δίκτυο του ΔΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή, μέσω των επενδύσεων που υλοποιούνται, έχουν αυξηθεί τα σημεία εισόδου στη χώρα. Είναι το σημείο στο Σιδηρόκαστρο, στους κήπους του Εύρου, η Ρεβιθούσα φυσικά που είναι ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και πλέον και έχει ενταχθεί στο σύστημα και η Νέα Μεσύμβρια, όπου εκεί γίνεται η διασύνδεση με τον ΤΑΠ. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη πολύ μεγάλα προγράμματα ανάπτυξης. Αναφέρθηκε προηγουμένως και ο σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος οδεύει προς υλοποίηση. Γεγονός που καταδεικνύει πως πράγματι το φυσικό αέριο θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη των ενεργειακών εξελίξεων στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν το γεγονός, δηλαδή αυτή η τεράστια προοπτική που υπάρχει όσον αφορά τη χώρα μας, προκύπτει κυρίως λόγω της σημαντικής υστέρησης η οποία παρουσιάζεται στην διείσδυση του φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένας πολύ κομβικός, αν θέλετε, έτσι, ευρωπαϊκός, αν θέλετε, ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο, το οποίο παρότι προβλέπει πολύ φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρήπων, το μηδενισμό τους ουσιαστικά έως το 2050, ταυτόχρονα έχει και κάποιες απειλές κυρίως που αφορούν τη χώρα μας. Δηλαδή, αυτό που αναφέρθηκε και προηγουμένως, το επισημάνατε και εσείς, αλλά και ο κύριος Διονυσόπουλος, ότι ουσιαστικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να τεθούν εκτός οι χρηματοδοτήσεις των υποδομών του φυσικού αερίου από τους ευρωπαϊκούς πόρους επόμενης περίοδου. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι η διάθεση πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα και την ανάπτυξη για τα πράσινα αέρια, με έμφαση στο υδρογόνο, καθώς και υπάρχει και μία πρόθεση να επιχειρηθεί η σταδιακή μείωση της χρήσης του φυσικού αερίου, μέχρι ότου φτάσουμε ουσιαστικά στην αντικατάστασή του από αυτά που θα λέγαμε τα απολύτως πράσινα αέρια, το βιοαέριο, το βιομεθάνιο ή το υδρογόνο. Εκείνο το οποίο, ένα φως που υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση, είναι η εξαίρεση, η διαφαινόμενη εξαίρεση των περιοχών, των λιγνητικών περιοχών, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης. Το φυσικό αέριο, λοιπόν, έχει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι είναι ένα καύσιμο το οποίο είναι εξαιρετικά οικονομικό, είναι ένα καύσιμο το οποίο είναι το φιλικότερο προς το περιβάλλον από όλα τα καύσιμα ευρείας χρήσης τα οποία έχουμε σήμερα. Διαθέτει αυξημένη ενεργειακή απόδοση και συρροή και συνεχή ροή εφοδιασμού. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω πέραν του συστήματος των αγωγών, αλλά και μέσω λύσεων όπως είναι το συμπιεσμένο φυσικό αέριο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο να μπορέσει να φτάσει παντού στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Το πώς θα μπορέσουμε να πάμε το φυσικό αέριο παντού στην Ελλάδα, διότι πραγματικά η ελληνική περιφέρεια έχει ανάγκη την ανάπτυξη των υποδομών που θα επιτρέψουν στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να το χρησιμοποιήσουν και να ωφεληθούν σημαντικά. Η αναπτυξιακή συμβολή του φυσικού αερίου έγκυται στο γεγονός ότι μειώνονται ουσιαστικά οι δαπάνες των νοικοκυριών και αντίστοιχα αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημά τους σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη συγκυρία, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την υγειονομική και οικονομική κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Ταυτόχρονα, μειώνονται σημαντικά οι εκπομπές αερίων ρήπων και βελτιώνεται το επίπεδο ζωής και η ποιότητα ζωής των πολιτών. Για τις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι επιχειρήσεις επεξεργασίας προϊόντων και τροφίμων, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Είναι ότι πλέον ζητείται για τις εξαγωγές τους η παραγωγή των προϊόντων να έχει γίνει με όσο το δυνατόν φιλικότερο τρόπο προς το περιβάλλον. Άρα λοιπόν το φυσικό αέριο στην προκειμένη περίπτωση είναι όντως μια σημαντική διέξοδος και λύση τόσο για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, αλλά όσο και για να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την παρουσία τους στο εξωτερικό. Τέλος, όλες αυτές οι μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες υλοποιούνται για την ανάπτυξη των δικτύων και των υποδομών φυσικού αερίου, είναι δεδομένο πως θα δημιουργήσουν μια υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι θα βοηθήσουν σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης. Τώρα, εμείς λοιπόν ως η πρώτη ιδιωτική εταιρεία η οποία έρχεται να δραστηριοποιηθεί στη διαχείριση των δικτύων διανομής, έχουμε, αν θέλετε, την κληρονομιά του μοναδικού μας μετόχου, της ETL Ελλάς, μιας εταιρείας η οποία
πραγματικά αποτέλεσε έναν από τους πρωτοπόρους ομίλους επιχειρηματικούς στην ανάπτυξη του κλάδου του φυσικού αερίου και των υποδομών φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Και ακριβώς αυτή η υψηλή τεχνογνωσία και η μεγάλη εμπειρία μας δίνει την βεβαιότητα και την αισιοδοξία πως θα μπορέσουμε να διαδραματίσουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αγορά του φυσικού αερίου. Η φιλοσοφία μας λοιπόν εστιάζεται στην ανάπτυξη και τη λειτουργία δικτύων διανομής στην ελληνική περιφέρεια, που θα λειτουργούν με υψηλά κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας και θα εγγυώνται στους πολίτες της περιφέρειας ότι θα μπορούν να απολαμβάνουν αδιάκοπα, αδιάλειπτα και με τον πλέον οικονομικό τρόπο την δυνατότητα της χρήσης του φυσικού αερίου. Ο στόχος μας λοιπόν έρχεται να επικεντρωθεί ουσιαστικά στην συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή μετάβαση, που είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι ήδη η εταιρεία μας συμμετέχει ουσιαστικά στην προσπάθεια της μετάβασης των λιγνητικών περιοχών, δεδομένου πως μία από τις πόλεις στις οποίες αναπτύσσουμε δίκτυο και είναι ενδεχομένως θα είναι η πρώτη, όχι ενδεχομένως, θα είναι η πρώτη πόλη στην οποία θα αναπτυχθεί δίκτυο της ΕΝΓΑΣ, είναι η πόλη της Μεγαλόπολης, ένα μεγάλο λιγνητικό κέντρο, το οποίο βεβαίως βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης. Εκεί λοιπόν με χρηματοδότηση και μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων θα είναι ο πρώτος δήμος ουσιαστικά στη χώρα, στον οποίο θα επιτευχθεί πλήρης συμμετοχή και διείσδυση του φυσικού αερίου, η οποία προβλέπεται να καλύψει σχεδόν το σύνολο των δημοτών της Μεγαλόπολης. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να επιτύχουμε την ανάπτυξη δικτύων αλλά και υποδομών οι οποίες αφορούν το CNG και το LNG αρχικά σε νέα πόλεις Ελλάδας, οι οποίες είναι η Τρίπολη, η Κόρινθος, η Μεγαλόπολη που προανέφερα, η Έδεσα, το Πολύκαστρο, Πολύγυρος, η Δεσκάτη, η Νάουσα και η Σκύδρα. Ενώ ήδη η εταιρεία μας έχει υποβάλει και επιπλέον αιτήσεις χορήγησης ενδιών διανομής, εξετάζει λοιπόν την περαιτέρω επέκτασή της στην ελληνική περιφέρεια, με κύριο στόχο την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου ήδη έχουμε καταθέσει αιτήσεις χορήγησης ενδιών διανομής για την Καλαμάτα, το Άργος, τη Σπάρτη και τη Μεσίνη, ενώ ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε μελλοντικό στάδιο για περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, που και αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στο μέλλον, ερχόμαστε με ιδιωτικούς πόρους κατά βάση. Επαναλαμβάνω ότι πάρα πολύ σημαντικό ότι η εταιρεία μας είναι η μοναδική ιδιωτική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή στον κλάδο διανομής του φυσικού αερίου, να υλοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πλάνο 40 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αν σε πλήρη ανάπτυξη, εφόσον προσθεθούν και οι λοιπές περιοχές οι οποίες έχουμε τηθεί τη χορήγηση αδειών διανομής και εξετάζουμε για επέκταση, θα ουσιαστικά θα ανέλθει στο ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ. Το γεγονός λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική περιφέρεια, διότι στην πραγματικότητα ερχόμαστε να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε στην ταχεία διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια και να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να απολαύσουν τα πολλά και σημαντικά ωφέλη. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω ότι από την πλευρά μας ο στόχος μας και η προσπάθειά μας είναι να δουλεύοντας για το παρόν, να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο ήδη εργαζόμαστε για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του LNG και ταυτόχρονα μελετούμε και την επιλογή των κατάλληλων τύπων δικτύου για τη μεταφορά των αερίων των βιοκαυσίμων του μέλλοντος, όπως είναι παραδείγματος χάρη το υδρογόνο. Στο δε δίκτυό μας, εκείνο το οποίο θα είναι καθοριστικό και χαρακτηριστικό, είναι το γεγονός ότι μιλάμε για έξυπνα δίκτυα, τα οποία αξιοποιούν πλήρως τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, και ταυτόχρονα έξυπνα δίκτυα, έξυπνοι μετρητές και δυνατότητα της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των καταναλωτών της ελληνικής περιφέρειας. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω αυτή την παρουσίαση αναφέροντας ότι πραγματικά το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική περιφέρεια. Είναι αυτό το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια να θέσει βάσεις ανάπτυξης και να μπορέσει μέσα σε μια πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία να αναπτύξει την οικονομική δραστηριότητά της και να στηρίξει την κοινωνική συνοχή. Η ΕΝΚΑΣ λοιπόν είναι εδώ για να μείνει, είναι εδώ για να προσφέρει έναν σταθερό σύμμαχο ανάπτυξης
και ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κουτσογιάννη, εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να ομολογήσω ότι καταρχάς συλλαγόμενο κάποιος σε μένα τουλάχιστον σε σημαντική πληροφόρηση με την ήξερα. Ήξερα ότι επικέντρωση της επαγγελματικής σας της δραστηριοποίησης εν πάση περιπτώσει σε μια σύμμα η Βόρεια Ελλάδα. Εσείς αναφέρετε οπτική άμεσες ενεργοποίησεις και στον χώρο και στον Τελοποννήσου, στην περιοχή του Τελοποννήσου, μάλιστα με επικέντρωση στην εποχή, στην περιοχή της Σημερινής Μεγαλόπολης, που έχει τα μείζωνα για τη βέβαια τις πιο σύντομες και δημιουργικές αναπτυξιακές της μετάβασης. Αυτό είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικό. Να θέσω ένα ερώτημα. Η μετοχική σας σύνθεση είναι η εντύπητα, το ξέρω, έτσι. Είναι Έλληνες συμμετοχή σας, ελληνικής πρόλευσης. Ναι, ακριβώς. Η συμμετοχή είναι η μοναδική μέτοχος της ΕΛΓΑΣ, είναι η ΕΝΤΙΛ ΕΛΑΣ, είναι μια εταιρεία αμυγός ελληνικών συμφερόντων και νομίζω ότι έχει και αυτό την ιδιαίτερη σημασία του, ειδικά σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε, το γεγονός ότι Έλληνες επιχειρηματίες επιχειρούν και προσπαθούν να στηρίξουν την ελληνική περιφέρεια. Σε ποια φάση είναι οι δικτυακές υποδομές, γιατί ξέρετε, αυτά κάνατε κάποιες συγκεκριμένες αναφορές, οι οποίες επειδή ακριβώς σχετίζονται με περιοχές που αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές προκλήσεις σε σχέση με το πώς εν συνόλου θα μεταβούν μετά από την ελληνική εποχή, είναι πραγματικά πολύ σημαντικά και για το είπατε. Σε ποια φάση είναι η δραστηριοποίησή σας στην περιοχή του Χάρης Μεγαλόπολης, είναι ένα project το οποίο έχει μια μελλοντική διάσταση ή έχετε αρχίσει ήδη την δραστηριοποίησή σας? Ναι, είναι ένα project το οποίο αναμένεται το προσεχές διάστημα να ξεκινήσει το κατασκευαστικό έργο. Και είναι ένα συμβασιοποιημένο έργο, είναι κάτι το οποίο... Ναι, είμαστε σε πολύ, υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός ωριμότητας. Το αυτό θα συμβεί και στην περιοχή της Τρίπολης και της Κορίνθου, οι οποίες είναι αμέσως οι επόμενες σταθμοί ανάπτυξης του δικτύου. Γενικότερα... Έχετε σχετικές αδειοδοτήσεις και έχετε προφανώς και ήδη μια φυσάνη σημαντική σχέση με τους αντίστοιχους δήμους, πώς λειτουργεί αυτή την πράξη? Ναι. Έχουμε μια πραγματικά αγαστή συνεργασία. Έχουμε λάβει τις άδειες, μας έχουν χορηγηθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια άδειες διανομής για τις συγκεκριμένες περιοχές. Και σε μια πραγματικά αγαστή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένει πραγματικά ο κόσμος και οι επιχειρήσεις της περιφέρειας, να μπορέσουν να αποφεληθούν από τη χρήση του καυσίμου αυτού του φυσικού αερίου, τόσο σε επίπεδο οικονομικό, όσο και σε επίπεδο φυσικά περιβαλλοντικό. Οπότε, ναι, πραγματικά έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, δεδομένου πως αναμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και χαρά την έλευση του φυσικού αερίου στις περιοχές τους. Μάλιστα. Κύριε Κουτσογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με εσάς, νομίζω, και με τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε, για κρίσιμες περιοχές της χώρας, στις οποίες προτείνεστε να δραστηριοποιηθείτε, ολοκληρώνεται κατ' ουσία.